Τα δικά τους μηνύματα για την ειρήνη πέρασαν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων του νησιού μέσα από τα 243 έργα που συμμετείχαν στο διαγωνισμό Αφίσα για την ειρήνη, που διοργάνωσε με επιτυχία και φέτος η Λέσκη Λάινς Κο Ιπποκράτη στο ξενοδοχείο Κώστα Παλάς χθες το απόγευμα. Η επιλογή των τριών πρώτων έργων έγινε από την Επιτροπή Αξιολόγησης με επικεφαλή την οικαστικό και δασκάλα ζωγραφικής Μαρία Χατζιακουμή και τους Λάιον Μαρία Κορκή και Δημήτρη Παπακοσταντίνου. Τα τρία πρώτα βραβεία δόθηκαν στους μαθητές Μαρία Μιτσάτσο από το Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου, Ματούλα Μπαλάς από το Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου και το τρίτο βραβείο του Γιώργου Φρατζή από το τέταρτο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ. Τα έργα όλων των μαθητών θα σταλούν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επιλογής του έργου στην Ελλάδα και στη συνέχεια αυτό που θα επιλεγεί θα σταλεί στην Αμερική για να πάρει μέρος στο διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος έχει χρηματικό και άλλα έπαθλα. Όλα τα έργα των μαθητών ήταν μοναδικά και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Σε δίνει ένα πολύ δυναμικό παρόν στο συγκεκριμένο θεσμό. Σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος είναι ένας παγκόσμιος διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους διεθνείς Lions. Τα τελευταία χρόνια όμως η Λέσκη μας πραγματικά η Επιτροπή κάνει εξαιρετική δουλειά και εσείς φυσικά με τα παιδιά σας, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και ολοένα και περισσότερα παιδιά συμμετέχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Φέτος το θέμα είναι «Γιορτάστε την ειρήνη». Όλα τα θέματα κάθε χρόνο είναι γύρω από την ειρήνη, το πώς βλέπουν τα παιδιά την ειρήνη, το πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα με το δικό τους το μυαλό, με τη δική τους την ψυχή, καταθέτουν σε ένα χαρτί αυτό το οποίο νιώθουν. Και κάθε χρόνο το θέμα είναι γύρω από την ειρήνη. Φέτος η Επιτροπή αποτελείται από την Λάιν, την Μαρία, την Κορκή, η οποία είναι και πρόεδρος, ο Δημήτρης ο Παπακοσταντίνου και η Κρίστη Δακτορώνια, η οποία αφουσιάζει εδώ σήμερα για λόγους υγείας. Έχει συνεδριάσει η Επιτροπή, υπάρχουν κάποια βραβεία. Σήμερα θα δώσουμε αναμνηστικά σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά θα πάρουν ένα αναμνηστικό έτσι για να έχουν να θυμούνται τη συγκεκριμένη ημέρα, το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όλα τα έργα ήταν πολύ αξιόλογα, όμως σύμφωνα με τον διαγωνισμό υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Δηλαδή έπρεπε να περαστεί το μήνυμα του διαγωνισμού που ήταν η χαρά της ειρήνης, η γιορτή της ειρήνης με πολύ δυνατό τρόπο, όπως επίσης να μην αναγράφονται πάνω λέξεις στις ζωγραφιές. Όλα τα έργα των παιδιών ήταν υπέροχα. Μερικά είχαν πολύ μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς είχαν ή κάποια λέξη γραμμένη πάνω τους ή δεν περνούσαν ακριβώς το μήνυμα που ήθελε ο τίτλος. Μετά λοιπόν από πολλή ώρα διαλέξαμε τα 6 βραβεία που θέλουν να δοθούν απόψε. Ξεκινήσουμε από το 6ο, το τελευταίο. Όχι, θα αρχίσουμε από τα 3 τελευταία προς τα μπροστά. Λοιπόν. Είναι Αλεξίου Νίκος από το δεύτερο δημοτικό. Κότσι Δέσποινα, τρίτο δημοτικό. Κότσι Δέσποινα, τρίτο δημοτικό. Θέση Παλάσα Ματούλα. Θα μας φεδώσετε και το έργο να το δούμε. Αυτά του σχολείου μου. Εδώ πάμε.